Και κυρίως το θέμα είναι τι κάνει ο Πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Ένας Πρωθυπουργός που έχει να εμφανιστεί σε αυτή εδώ την αίθουσα από τις προγραμματικές δηλώσεις, ένας Πρωθυπουργός που δεν τολμά καν να μιλήσει και να δώσει συνέντευξη στην έκθεση της Θεσσαλονίκης όπως εθιμοτυπικά γίνεται κάθε χρόνο. Ένας Πρωθυπουργός που όταν ρωτήθηκε στη Γερμανία για το αντιμνημονιακό θέατρο που έπαιζε επί 2,5 χρόνια, απάντησε ουδής αναμάρτητος, ζητώντας άφεση αμαρτιών από την κυρία Μέρκελ. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, ρητορικό το ερώτημα, ποιανού τη νομική συμβουλή έλαβε ο Πρωθυπουργός προκειμένου να δώσει την εντολή στον Υπουργό των Οικονομικών να υπογράψει τον εξοδικαστικό συμβιβασμό? Η λογική απάντηση που θα δώσει ο κάθε λογικός άνθρωπος είναι ότι πήρε την συμβουλή του νομικού του συμβούλου. Του νομικού συμβούλου του Πρωθυπουργού και επισήμως από τον Ιούλιο του κυρίου Καράκωστα, ο οποίος πέραν του γεγονότος ότι διετέλεσε νομικός σύμβουλος της Siemens την επίμαχη περίοδο της ροής του μαύρου χρήματος, εισέπρατε, όπως αποκαλύπτεται και από χθεσινό δημοσίευμα, εμβάσματα από το γνωστό παραταμείο της Siemens με την ίδια ακριβώς μέθοδο και διαδρομή που εισέπραταν τις μίζες της εταιρείας τα διευθυντικά στελέχη του ΟΤΕ, ο κύριος Μαντέλης, ο κύριος Τσουκάτος, ο κύριος Καρπέλης και ο φυγάς κύριος Καράβελας και πολλοί άλλοι. Και αναρωτιέμαι, εγνώριζε ο Πρωθυπουργός ότι ο νομικός του σύμβουλος αμείβονταν από τα μαύρα ταμεία της Siemens? Και ποιος ήταν ο ρόλος του συγκεκριμένου νομικού συμβούλου στον εξοδικαστικό συμβιβασμό? Και εν τέλει τώρα που γνωρίζει ότι αμείβονταν από τα μαύρα ταμεία και ότι τον Ιούλιο, σε ερώτημα που απίφθηναν, αν δεν κάνω λάθος, βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων, απάντησε ότι είχε διακόψει κάθε σχέση με την εταιρεία Siemens, της οποίας υπήρξε νομικός σύμβουλος το 1996. Όμως αυτό το έμβασμα αφορά το 1998, περίοδο που είχε αναλάβει και επισήμως καθήκοντα ο κύριος Χριστοφοράκος. Τώρα λοιπόν που γνωρίζει, θα τον καλύψει? Ένα ερώτημα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει πια καμιά δικαιολογία και δεν υπάρχει και καμιά προγραμματική συμφωνία πια ανάμεσα στους τρεις κυβερνητικούς εταίρους. Οι προεκλογικές εξαγγελίες και τα θα κάποιων έχουν μείνει μετέωρα. Το μόνο που υπάρχει είναι η συνενοχή στο κουκούλωμα και στο έγκλημα.